Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ξέρετε, ένα από τα κυριαρχικά του μελήματα και θεσμικός του ρόλος είναι η προστασία της υγείας του ελληνικού λαού πέρα της ευρεπούς ιατρικής λειτουργίας. Και τον λοιπόν. Επειδή είδαμε και γενικότερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ότι την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 10% εν σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες τα χτυπήματα από τη γρήπη και ο κίνδυνος επιδημίας της γρήπης να εμφανίζεται έντονα, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε τον πληθυσμό και να πούμε για τους κινδύνους που υπάρχουν, να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, να μην συγκροτίζεται σε χώρους που υπάρχουν άτομα που μεταφέρουν ιούς, ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Όπως αυτά τα έχετε ήδη, έχω βγάλει και γραπτή μου ανακοίνωση. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο να το κάνουν, άσχετα αν αυτό το αντιγρυπτικό εμβόλιο με τον ιό που χτύπησε την Ευρώπη, ιδιαίτερα και την Ελλάδα, ο Ι3N2 υπότυπος, δεν καλύπτεται από το αντιγρυπτικό εμβόλιο, διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φρόντισε να καλύψει επικίνδυνους ιούς που ενόμισε ότι και το 2014-2015 θα χτυπήσουν το Βόρειο Ημισφαίριο και την Ευρώπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί, ιδιαίτερα το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό και όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρω τις κατηγορίες άτομα 60, πάνω από 60 χρονών, ευαίσθητες ομάδες, καρδιοπαθείς, με χρόνια πνευμονικά νοσήματα, παχύσαρκα άτομα, παιδιά με ευαίσθητα νοσήματα κτλ. Εμβόλια υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε. Εμβόλια υπάρχουν. Και τα εμβόλια, ξέρετε, το ένα εμβόλιο και θα πρέπει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, διότι η δράση του εμβολίου αρχίζει 3 εβδομάδες μετά το εμβόλιο όταν το κάνει. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει η πρώτη δόση του εμβολίου και το φωνάζουμε από τον Οκτώβριο που πρέπει να γίνεται ή Νοέμβριο, και η δεύτερη δόση, διότι καλύπτει για 3 μήνες περίπου η δράση του εμβολίου, να γίνεται το Φεβρουάριο, Ιανουάριο. Αλλά έστω και τώρα να εμβολιαστούν τα άτομα, διότι δεν ξέρουμε αν θα κορυφωθεί η γρήπη και πότε θα κορυφωθεί.